This program is made possible in part by IBM. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και χρόνια σας πολλά. Είναι το πρώτο μας δελτίο του 1988 και ευχόμαστε σε όλους και τα παιδιά μας κάθε ευτυχία και χαρά. Στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών εψάλλει στις 11 το πρωί επίσημη δοξολογία για την πρώτη του νέου έτους, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Χρήστου Σατζετάκη. Στη δοξολογία χωροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πας Ελλάδος Σεραφείμ και παρέσαν ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, ο Πρόεδρος της Βουλής Γιάννης Αλευράς, οι Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης Γιάννης Χαραλαμπόπουλος και Αγαμέμνων Κουτσόγεωργας, εκπρόσωποι της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των άλλων κομμάτων, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, ο Δήμαρχος Αθηναίων Μιλτιάδης Εύερτ, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι ξένων δογμάτων και άλλοι επίσημοι. Μετά τη δοξολογία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Χρήστος Σατζετάκης, δέχτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τις ευχές για το νέο έτος από τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου, τον Πρόεδρο της Βουλής Γιάννη Αλευρά και τους Αντιπροέδρους του Σώματος, τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Μιχαήλ Στασινόπουλο, από τους Αντιπροέδρους της Κυβέρνησης Γιάννη Χαραλαμπόπουλο και Αγαμέμνονα Κουτσόγεωργα, από εκπροσώπους και Προέδρους κομμάτων, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, από τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας και τους αρχηγούς των Σωμάτων Ασφαλείας. Ευχές δέχτηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πας Ελλάδος Σεραφείμ και μέλη της Ιεράς Συνόδου Εκκλησίας και εκπροσώπους ξένων δογμάτων, από τον Δήμαρχο Αθηναίων Μιλτιάδη Εύερτ, επίσης από τον Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών και Πριτάνης, ανατάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς και προέδρους και διοικητές οργανισμών. Μηνύματα αισιοδοξίας και εμπιστοσύνης στο μέλλον της χώρας. Απίφθηναν προς τον ελληνικό λαό με την ευκαιρία του νέου έτους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Σατζετάκης και ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου. Στα μηνύματά τους επισημαίνουν τις ευίωνες προοπτικές που διαγράφονται από τη συμφωνία Reagan-Gorbachev για την παγκόσμια συνεννόηση και ειρήνη. Ταυτόχρονα υπογραμμίζουν την ανάγκη πανεθνικής εγρήγορσης εν ώψη της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης το 1992.
Εξάλλου, μηνύματα για τη νέα χρονιά απίφθηναν και οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων, στα οποία, αφού αναφέρονται στην αποφασιστική για την παγκόσμια ειρήνη συμφωνία Ρέγκαν-Κορμπατσόφ και στην πρόκληση του 1992, αναπτύσσουν τις προσωπικές τους εκτιμήσεις για την πορεία της χώρας στη νέα χρονιά. Οι ένοπλες δυνάμεις μας αποτελούν τον αναντικατάστατο εγγυητή της εθνικής μας ακεραιότητας και ανεξαρτησίας, την ορατή προφυλακή του έθνους. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Αρζετάκης, απαντώντας στην προσφώνηση του αρχηγού του ΓΕΘΑ, πτέραρχου Νίκου Κουρί, κατά τον καθιερωμένο επίσημο δείπνο που έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων με την ευκαιρία της πρώτης του έτους. Επίσης, ο κ. Αρζετάκης αναφέρθηκε στη συμφωνία Ρέγκαν-Κορμπατσόφ για την κατάργηση των πυράβλων μέσου Βεληνικούς και τόνισε ότι η συμφωνία εκφράζει την πολιτική βούληση των δύο υπερδυνάμεων να συνεννοηθούν. Έως τότε όμως, κατέληξε, θα είναι πάντοτε απαραίτητη η παρουσία ισχυρών ενόπλων δυνάμεων ως ανατρεπτικού παράγοντα κάθε εξωτερικής βουλημίας. Όλους τους αξιωματικούς, υποαξιωματικούς και οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων και των συστημάτων ασφαλείας, καθώς και τους μαθητές των σχολών αυτών, απαλλάσσει από την έκταση του υπουλίπου των πειθαρχικών ποινών, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με την ευκαιρία της πρώτης του νέου έτους 1988. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στη μυρολατρεία και την τοπάθεια να κάμψουν τον κυπριακό ελληνισμό. Ενώ αν προχωρήσουμε σωστά και σταθερά, ο αγώνας του κυπριακού λαού αργά ή γρήγορα θα δικαιωθεί. Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων στο πρωτοχρονιάτικο διάγγελμά του προς τον κυπριακό λαό ο πρόεδρος της Κύπρου Σπύρος Κυπριανού. Τα 80 εκατομμύρια του πρώτου λαχνού του κρατικού λαχείου κοινωνικής αντίληψης κέρδισε ο αριθμός 28-3. 16, επαναλαμβάνουμε, 28-3-16 της 85ης σειράς κατά τη γενική και την ειδική κλήρωση που έγιναν χτες στις 2 μετά το μεσημέρι στην αίθουσα της Υπηρεσίας Κρατικών Λαχείων. Από 30 εκατομμύρια δραχμές κέρδισαν οι αριθμοί 82-8-4-3 της 60ης σειράς και 74-0-12 της 68ης σειράς. Να δούμε τώρα τι έγινε και στο εξωτερικό. Με υποσχέσεις ότι θα εργαστούν για νέα συμφωνία που θα περιορίζει τους στρατηγικούς πυράβλους κατά 50%, άνοιξαν τον καινούριο χρόνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ρόναλντ Ρέιγκαν και ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου για την πρωτοχρονιά προορίζεται για τη Σοβιετική τηλεόραση και αντίστοιχα το μήνυμα του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ δόθηκε σε 3 αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα. Από το Διεθνές Δελτίο Συμβάντων της παραμονής της πρωτοχρονιάς δεν έλειψαν δυστυχώς τα τραγικά συμβάντα. Ένα πολύ νεκρό αυτοκινητιστικό δυστύχημα έγινε χτες στον αυτοκινητόδρομο 10 νότια από το Παρίσι και ο θλιβερός απολογισμός από τη σύγκρουση των αυτοκινήτων είναι 9 νεκροί. Στη Μπαγκόκ, πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, ξέσπασε χτες πυρκαγιά σε ένα πολυόροφο ξενοδοχείο με τουρίστες από το Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη. Το ξενοδοχείο ήταν γεμάτο για την πρωτοχρονιάτικη γιορτή. Τα θύματα ως τώρα ανέρχονται σε 12 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες. Η αστυνομία της Μπαγκόκ πιστεύει ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από αποτσίγαρο. Στην πόλη Ραμάλα, στα κατεχόμενα από τους Ισραηλινούς Αραβικά Εδάφη, άρχισε σήμερα η δίκη 28 Παλαιστινίων για συμμετοχή στις πρόσφατες διαδηλώσεις εναντίον των Ισραηλινών αρχών. Οι 28 κατηγορούμενοι ηλικίας 15 έως 16 ετών μεταφέρθηκαν στην αίθουσα του δικαστηρίου με δεμένα τα μάτια και με χειροπέδες. Η φιλοπερσική οργάνωση Ισλαμική Αντίσταση του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι τα ξημερώματα εξαπέλυσε επίθεση εναντίον στρατιωτικού καταβλισμού Ισραηλινών και δεξιών Λιβανέζων στο Νότιο Λίβανο και ότι σκότωσε 8 στρατιώτες. Ο καινούριος χρόνος έφτασε με καθυστέρηση ενός δευτερολέπτου για να ρυθμιστούν τα πολύπλοκα υπερσύγχρονα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την απόλυτη μέτρηση του χρόνου. Επειδή η Γη χάνει κάθε μέρα ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου του αστρικού χρόνου κάθε λίγα χρόνια, χρειάζεται να διορθώνονται κατά ένα δευτερόλεπτο τα ρολόγια. Στο αστεροσκοπείο του Greenwich και σε άλλα αστεροσκοπεία του κόσμου, την ώρα που περιμέναμε τον ερχομό του νέου χρόνου, έγιναν πολύπλοκες εργασίες για να επιτευχθεί η προσαρμογή με την καθυστέρηση του ενός δευτερολέπτου στα υπερσύγχρονα ρολόγια. Πρακτικά, η καθυστέρηση αυτή δεν ασκεί επίδραση στην καθημερινή ζωή μας, αλλά η απόλυτα ακριβής ώρα έχει μεγάλη σημασία για την αυτοσυμπλοεία και για πολλούς επιστημονικούς τομείς. Πολλές εργασίες χρειάστηκε να γίνουν και στο πασίγνωστο ρολόι Big Ben στο Λονδίνο για να προσαρμοστεί και αυτό στην καθυστέρηση του ενός δευτερολέπτου.
Με ξεφαντώματα σε μεγάλους δημόσιους χώρους υποδέχτηκαν τον ερχομό του Ελπιδοφόρου 1988 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Κατάμεστη ήταν η πλατεία των Times της Νέας Υόρκης στην Αμερικανική Μεγαλούπολη, όπου έγιναν οι πατροπαράδοτες εντυπωσιακές εκδηλώσεις για το καλωσόρισμα του νέου χρόνου. Τα πλήθη ξεχύθηκαν και στο Central Park για να γιορτάσουν τον ερχομό του 1988. Υπήρχε όμως και η θλιβερή πλευρά στους εορτασμούς με τους αστέγους που χρειάζονται βοήθεια. Ανάμεσα στα άλλα, λειτουργήσαν πολλά συσίτια για τους αστέγους. Το 1987, το χρόνο δηλαδή που μας έφυγε, ήταν για τα Ηνωμένα Έθνη το έτος των αστέγων και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Ξαβιέ Περές Δε Κουέλλαρ, κάλεσε τους λαούς όλου του κόσμου να συνεχίσουν τις προσπάθειες για βοήθεια στους αστέγους. Στο Παρίσι φωταγωγήθηκαν φαντασμαγορικά τα ηλίσια πεδία, όπου αμέτρητα πλήθη με χαμόγελα, ποτά, σαμπάνιες υποδέχτηκαν τον καινούριο χρόνο. Στη Ρώμη τηρήθηκε το πρωτοχρονιάτικο έθιμο για την παραμονή της πρωτοχρονιάς με τη βουτιά στα κρύα νερά του ποταμού Τίβερη από τη γέφυρα Σαντάντζελο. Στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, την Ιαπωνία, η καμπάνα στο ναό Ζοζόζι χτύπησε 108 φορές για να αποδεχτούν οι Ιάπωνες την ανατολή του νέου χρόνου. Ο αυτοκράτορας Χιροχίτο δέχτηκε ευχές από τα μέλη της κυβέρνησης, από πρεσβευτές και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Ιαπωνίας. Στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, τη Σεούλ, οι περισσότερες εορταστικές εκδηλώσεις για την πρωτοχρονιά έγιναν στις τεράστιες αθλητικές εγκαταστάσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1988. Στις εκδηλώσεις πρωτοστάτησε η Χοντόρι, η επίσημη μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων. Να μην ξεχάσουμε ότι το Σεπτέμβριο στη Σεούλ θα γίνει η Ολυμπιάδα, η θερινή Ολυμπιάδα, που κατά την άποψη όλων θα είναι και μια επανασυγκόληση του Ολυμπιακού κινήματος, αφού θα μετάσχουν, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, όλες οι μεγάλες δυνάμεις του αθλητισμού. Κυρίες και κύριοι, και πάλι χρόνια πολλά σε όλους και ευτυχισμένο το 1988. Γεια σας.